τέκνον τιμώθε, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί μου, ονομάζεται Απόστολος των Εθνών, όπου εκήρυξε το Λόγο του Θεού και διήρχεται όλα στα πόλεις και έλεγε εκείνα τα οποία έδιδαν εις την ψυχήν των ακροατών παρηγορίαν. Διέρχεται από τη Λικαονία, η οποία είχε πόλη τη Λύστρα, και εκεί που εκήρυξε το λόγο του είδε ένα εκλεκτό τέκνο. Ποιο ήτο αυτό? Ήτο ο Τιμόθεος. Μνημονεύει δε ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι είχεν μίαν χάριν ιδιαίτεραν, την οποίαν σήμερον παρακαλούμε και προσπαθούμε να έβρουμε την ιδίαν αυτήν χάρη, πλην όμως είναι δυσέβρετος, δηλαδή δυσκόλως δύναται ο άνθρωπος να επισημάνει την χάρη την οποίαν είχε ο Τιμόθεος. Ο πατέρας του ήτο Έλλην και η μητέρα του ήτο Ιουδαία. Και μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος το όνομα της μητρός του, όχι μόνο της μητρός του, αλλά και της μάμης του, δηλαδή της γιαγιάς του. Και τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Τα γράμματα του Χριστού τα έμαθες από τη μητέρα σου και τη γιαγιά σου τη Λοΐδαν, και τη μητέρα σου την Ευνίκην. Έμαθες τα γράμματα, λέγει, και την πίστη του Χριστού. Να ρίξουμε ένα βλέμμα στα σημερινά μητέρας, για να δούμε αν υπάρχουν τέτοιες μητέρες σήμερα. Ρίξουμε ένα βλέμμα για να δούμε τις γιαγιάδες, αν υπάρχουν σήμερα τέτοιες γιαγιάδες. Διατί το μνημονεύει το θέμα τούτο ο Απόστολος Παύλος και τονίζει το όνομα της μητέρας και το όνομα της γιαγιάς? Διότι τότε εκείνες οι ευλογημένες μητέρες δεν εκάθεντο εις το χαρτοπαίγνιον και εις τα κομμωτήρια και εις τα τσιγάρα και εις τα θέατρα και εις τα σινεμά, εάν υπήρχαν τότε. Δεν υπήρχαν ευτυχώς, αλλά τα θέατρα υπήρχαν. Δεν εγύριζαν οι μητέρες αυτές για να περνούν την ώρα των από σπίτι σε σπίτι και να ακούουν άλλα και να ερμηνεύουν άλλα, όπως κάνουν σήμερα οι μητέρες. Όπως ο Κύριος είπε ότι καταλύσω των ναών τούτων και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτών. Άλλα είπε ο Χριστός και άλλα κατάλαβαν οι Εβραίοι. Και σήμερα άλλα λέγουμε και άλλα καταλαβαίνουμε.
Και προπάντων, ο Σάκης έχουμε πονηρή καρδία. Τότε εκείνο το οποίο ακούμε, το διαστρεβλώνουμε αμέσως και κάνουμε την ψυχή μας τόσο βαριά που ο Πανάγαθος Θεός λυπάται δι' αυτό. Μητέρες ευσεβείς, η Ευνίκη και η γιαγιά Ευσεβεστάτη εδίδαξαν το παιδί τους τον Χριστόν. Και ο Απόστολος Παύλος έβρε εκλεκτό αυτό το παιδί και το κατέστησε επίσκοπον Εφέσου και του έγραψαν δύο επιστολάς, ποιμαντορικάς επιστολάς. Δηλαδή, αυτές οι επιστολές αναφέρονται εις τους επισκόπους, εις τους ιερείς και εις τους διακόνους. Και διδάσκει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο να είναι τέλειος, να έχει την αγιότητα δια να οικοδομεί τα πιστά παιδιά του Θεού. Και του λέγει σήμερον, τέκνον Τιμόθεε του λέγει, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ποιος είναι ο πιστός λόγος τον οποίον ο Απόστολος Παύλος οδηγεί τον Τιμόθεον ότι αυτός ο λόγος είναι πάσης αποδοχής άξιος? Υπάρχουν λόγοι, αδερφοί μου, εις τον κόσμο τούτον. Υπάρχουν λόγοι όχι λίγοι, αλλά πολλοί. Υπάρχουν λόγοι πολιτικοί. Υπάρχουν λόγοι συκοφαντικοί. Υπάρχουν λόγοι ψευδείς. Υπάρχουν λόγοι βρώμικοι και ακάθαρτοι, τους οποίους μνημονεύει ο Θεός και λέγει, προσέξετε, λέγει, τα λόγια σας τα οποία λέγεται να είναι αλατισμένα, έστω ο λόγος ημών αλατιρτημένος. Μη λέγετε λόγια τα οποία δεν έχουν ουσίαν. Μην ασχολείστε με τους άλλους και μη κάθεστε να συζητάτε δια τους άλλους. Μη λέγετε εις το κρυφό, γιατί θα σας τα φανερώσω εις το φανερό. Υπάρχουν λόγοι, αδερφοί μου, παρηγορητικοί. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις το χάρισμα να παρηγορείς, να πλησιάζεις έναν πονεμένον, έναν άρρωστο, έναν δυστυχισμένον και να του λέγεις λόγια και να τον ενδυναμώνεις εις την δοκιμασία του. Είναι μέγα το δώρο τούτο της παρηγορίας, δι' αυτό και ο Κύριος μας πάντοτε παρηγορούσεν και ποιους? Τους αμαρτωλούς, εκείνοι οι οποίοι ήσαν φορτωμένοι αμαρτίες. Σήμερον στον Απόστολον Τιμόθεον του λέγει να είναι πιστός ο λόγος τον οποίον θα ακούσεις, του λέγει. Ποιον λόγο ανήκουσε ο Απόστολος Τιμόθεος? Και όχι μόνο να τον ακούσεις, αλλά είναι και αποδοχής πάσης άξιος. Να τον δεχθείς, λέγει, να τον βάλεις μέσα σου. Διότι αυτόν τον λόγο που θα σου πω, του λέγει, είναι πιστός. Δεν έχει μέσα ψεύδος καθόλου. Ποιος ήταν ο λόγος τον οποίον είπε ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεον να τον έχει μέσα του, διότι είναι αλήθεια? Ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσει. Αυτός ήταν ο λόγος τον οποίον ο Απόστολος Παύλος
ετώνησεν εις τον Τιμόθεον να τον έχει μέσα του. Να πιστέψει ότι κατέβηκε από τους ουρανούς ο Θεός, έγινε άνθρωπος, εταπεινώθη δια να σώσει τον άνθρωπο, δια να σώσει τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Και ποιος είναι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός? Ένας ή δύο? Ολόκληρος η ανθρωπότης έκειτο εις την αμαρτία και εις τον θάνατο. Δια τούτο ο Κυριός μας όταν κατέβηκε από τους ουρανούς έλεγε τούτα τα λόγια: θέλω πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Θέλω όλοι να σωθούν και να γνωρίζουν την αλήθεια, διότι η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ερευνάτε τας γραφάς, λέγει, και βρίσετε την αλήθεια. Να γινώσκετε και να αναγινώσκετε τας γραφάς. Να μάθετε να διαβάζετε την Αγία Γραφή, λέγει, την Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη. Και να είναι, όπως λέγει ο προφήτης, ημέρας και νυχτός η μελέτη μου. Αντί τούτο εμείς χάνουμε ώρες ολόκληρες στην τηλεόραση, η οποία φθείρει την ψυχή. Όλοι μας οι άνθρωποι, εάν θέλουμε να σταθούμε στη Θεία Λειτουργία, φωνάζουμε: ω, πόσο να αργεί αυτή η Θεία Λειτουργία! Μα γιατί αργεί τόσο ο παπάς? Στην τηλεόραση μάθετε ότι χάνεις 4 ώρες την ημέρα. Σε εκείνη την τηλεόραση που είναι όλοι για όλοι, εκεί κάθεσαι 4 ώρες και δεν σηκώνεσαι. Εδώ 1 ώρα στη Θεία Λειτουργία είναι αργά. 1 ώρα είναι πολύ και ζητούν σήμερα να κολοβώσουν τη Θεία Λειτουργία. Να την λιγοστέψουν. Για ποιο λόγο? Διότι, λέγει, κουράζονται οι άνθρωποι. Κουράζονται οι πιστοί. Οι πιστοί δεν κουράζονται. Όταν ήταν η πίστη στο ύψος, δεν υπήρχαν καρέκλες στην Εκκλησία. Όλοι ήσαν όρθιοι. Σήμερα έχουμε και τις καρέκλες και καθόμεθα, αναπαυόμεθα, και αντί να προσέξουμε στη Θεία Λειτουργία, κάνουμε άλλες σκέψεις. Ο νους μας μεταφέρεται δεξιά και αριστερά και η Θεία Λειτουργία δεν την ακούμε. Τα στασίδια στην Εκκλησία είναι ξύλινα για να μην δίδουν ανάπαυση στον άνθρωπο. Πλην όμως εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε τα καθίσματα πιο ξεκούραστα για να μην κουράζονται οι σημερινοί άνθρωποι, και εκείνο που τους θέλει είναι η πολλή ώρα. Αδερφοί μου, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ήρθεν ο Χριστός, ο Ιησούς, εις την γην δια έναν λόγον, να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Διότι η αμαρτία είναι τόσο πολλές, ούτως ώστε σχηματίζουν ωκεανών ολόκληρων και υπενθυμίζουν εκείνων των κατακλυσμών του Νόε, που δεν έζησε ένα άνθρωπο επάνω στην γη, ημιμόνων 8 ψυχές. Σήμερα ένας άλλος ωκεανός αμαρτίας έχει καλύψει την ανθρωπότητα και όλοι πορεύονται μακράν από τον Θεό για να εφαρμοστεί ο λόγος του. Εάν μη έρθει η αποστροφή και η άρνηση του Θεού, δεν θα έρθει ο άνομος, λέγει. Εάν μη έρθει η αποστροφή πρώτον, τότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Και το βλέπουμε αυτό. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψεύδος τούτο το οποίο ομιλεί ο Θεός. Εάν ο άνθρωπος δεν φύγει από κοντά μου, λέγει, δεν θα επιτρέψω να έρθει ο Αντίχριστος. Και θα επιτρέψει να έρθει ο Αντίχριστος, ίσως σωθεί μια ψυχή. Όταν δουν τα σημέρα σε εκείνας οι άνθρωποι, ίσως ξυπνήσουν. Διότι τώρα όλα τα σημεία των καιρών
Τούτο ομολογούν, ότι ο άνομος θα έρθει και μάλιστα συντόμως. Τιμόθεε του λέγει, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε. Αισθάνεσαι ότι δεν έχεις αμαρτίες, αδερφέ μου? Το ομολογείς? Δύνασαι να πεις ότι δεν έχεις αμαρτίες? Οι αμαρτίες μας είναι τόσο πολλές, ούτως ώστε δεν δυνάμεθα να ανοίξουμε το στόμα μας και να μετρήσουμε. Είναι όπως η άμμος της θαλάσσης. Και λέγει ο προφήτης ότι υπερήραν την κεφαλή μου. Βγήκαν πάνω από την κεφαλή μου, λέγει. Και όσοι φορτίων ευαρύνθησαν επ' εμέ. Όπως ένα φορτίο βαρύ, λέγει, έτσι είναι πάνω στην ψυχή μου οι αμαρτίες. Και τότε ο Απόστολος Παύλος, για να δώσει δύναμη, κουράγιο, να δώσει υπομονή, ελπίδα εις τους αμαρτωλούς, είπε τούτα τα λόγια. Από όλους τους αμαρτωλούς της γης, λέγει, που υπάρχουν, αμαρτωλότερος είμαι εγώ. Ήρθε ο Θεός να σώσει τους αμαρτωλούς, λέγει, μεταξύ των οποίων πρώτος, λέγει, είμαι εγώ. Αδερφέ μου, ήθελα να αξιωθούμε να μην πούμε από το στόμα τη λέξη αυτή, να την πούμε από το βάθος της καρδιάς μας, ότι είμαι θα αμαρτωλή. Ένας Απόστολος Παύλος στο δοχείον, το σκεύος της εκλογής του Θεού, έλεγε ότι είμαι ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων. Εμείς, εάν μας πει κανείς ότι είμαι θα αμαρτωλή, αμέσως η μύτη μας σηκώνεται. Και τι θέλει να πει? Εγώ αμαρτωλός? Έκανα κανένα κακό? Έβλαψα κανένα? Εφώνευσα κανένα? Αδίκησα κανένα? Αμέσως αρχίζουν οι δικαιολογίες. Και όταν έχουμε και βάρος στην ψυχή, ρίχνουμε το βάρος στον άλλον. Και λέμε, εφόσον δεν με αφήνει η γυναίκα μου, ενώσον δεν με αφήνει ο άντρας μου, ενώσον δεν με αφήνουν τα παιδιά μου, ενώσον δεν με αφήνουν οι γειτόνοι μου, πώς να αγιάσω? Ο Αδάμ του λέγει ο Θεός, γιατί παρέβησε να το λέμε εγώ, λέγει, δε φταίω. Η γυναίκα που μου έδωκεστε, άρα εσύ φταίσαι. Έβα, γιατί παρέβησε να το λέμε εγώ, λέγει. Δεν παρέβηκα την εντολή σου, το φίδι φταίει. Αχ, αυτά τα φίδια τα οποία έρχονται κοντά μας και μας οδηγούν να λέγουμε ότι δεν είμαι θαμαρτωλή. Εάν κατανοήσεις, αδερφέ μου, μέσα στην ψυχή σου και νιώσεις ότι είσαι αμαρτωλός και χύσεις δύο δάκρυα για τις αμαρτίες σου, δύο δάκρυα μονάχα, και να τα λιγοστέψω, ένα δάκρυ μονάχα, εγωνατίσαμε μπροστά στον Χριστό μας ποτέ και χύσαμε ένα δάκρυ διότι τον πικράναμε? Εγωνατίσαμε μπροστά στον Χριστό μας και να τον δούμε επάνω στο σταυρό και να μας λέει, παιδάκι μου, διψώ? Όταν είπε ο Χριστός μας διψώ, εκείνη την ώρα, αντί να του δώσουμε μία σταγόν ανίδατος, να ξεδιψάσουμε τη δίψαν του, τον υβρίσαμε και τον ευλασφημίσαμε. Ερωτήστε τον εαυτό σας εδώ στην Ελλάδα, που είναι οικητής της Ορθοδοξίας, ερώτηξε τον εαυτό σου, εις όσα χρόνια έζησες, δεν βλασφήμισες ποτέ τον Χριστό? Τότε θα ειδείς και θα αντιληφθείς ότι είσαι αμαρτωλός και ένοχος εις τον θρόνο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος τούτο ζητεί,
και λέγει από τον Τιμόθεο. Μάθε, του λέγει, ότι είμαι τόσο αμαρτωλός και να σου πω και τη μεγαλύτερη αιτία της αμαρτίας μου, του λέει. Διότι εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Δι' αυτό είμαι ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων. Εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Και εμείς όταν πράττουμε την αμαρτία, αδερφοί μου, δεν είμαι θα λιγότερον ένοχοι ενώπιον του Θεού. Εκείνος ο Απόστολος Παύλος δίδει παρηγορία εις εμάς όταν λέγει ότι είναι ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων. Εμείς τι θα πούμε? Ότι από τους αμαρτωλότερους ανθρώπους στον κόσμο εμείς είμαι θα οι πιο αμαρτωλοί. Διότι δεν έχουμε την επίγνωση του Αποστόλου Παύλου. Εκείνος το έλεγε και το ένιωθε. Εμείς το λέγουμε και δεν το νιώθουμε. Εγώ λέγει είμαι αμαρτωλός. Δεν πηγαίνει πιο βαθιά να δει τι αμαρτίες έχει. Και ο Πανάγαθος Θεός περιμένει, αναμένει, έως ότε να μετανοήσουμε, να χύσουμε ένα δάκρυ μετανοίας. Τα δάκρυα, λέγει, των μυροφόρων γυναικών, τα δάκρυα του ληστού επάνω στο σταυρόν, τα δάκρυα της μετανοίας της πόρνης, τα δάκρυα του τελώνου, τα δάκρυα της μετανοίας. Ναι, αδερφοί μου, τα δάκρυα της μετανοίας. Ο Κύριος μας έστειλε τον άγγελο του στη γη να του φέρει το πολυτιμότερο το οποίο υπάρχει πάνω στην γη. Και ο άγγελος του Θεού διήρθε όλη την οικουμένη και είδε την κηδεία ενός φιλανθρώπου, ο οποίος έκανε πολλές φιλανθρωπίες. Και είδε τον κόσμο να κλαίει και είπε, να πάρω από αυτά τα δάκρυα, λέγει, να πάρω στο θρόνο του Θεού μου. Επήρνε από αυτά τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης και όταν το είδε ο Θεός, του είπε, ναι, είναι πολύτιμο, αλλά όχι το πολυτιμότερο, του λέει. Να φέρεις το πολυτιμότερο, και φεύγει δια δευτέραν φοράν ο άγγελος του Θεού και διέρχεται την οικουμένη ολόκληρον και βρίσκεται εις μίαν μάχη, η οποία μάχη είχε χιλιάδες τους νεκρούς, και εκεί είδε ένα νεαρό παιδί το οποίο πληγωμένο έχινε το αίμα του για να σώσει την πατρίδα του. Τι ωραιότερο, πατρώστα και μητρός υπερτέρα εστίν η πατρίς. Και είπε ο άγγελος, θα πάρω από αυτό, λέγει, το αίμα και να το πάρω εις το θρόνο του Θεού. Το πήρε και αυτό, το είδε ο Θεός και είπε, ναι, πολύτιμο είναι, του λέγει, αλλά δεν είναι το πολυτιμότερο που ζητώ. Και έφυγε δια τρίτη φοράν ο άγγελος και διήρθε την οικουμένη ολόκληρον και έφτασε μέσα εις την έρημον και έφτασε σε ένα σημείο που είχε ένα γεροντάκι και έχινε δάκρυα μετανοίας. Δάκρυα μετανοίας. Το είδε ο άγγελος και είπε, θα πάρω από αυτό το θρόνο του Θεού. Επήρε μία σταγόνα από τα δάκρυα εκείνα στο θρόνο του Θεού και ο Θεός μας τόσο ευχαριστήθηκε που είπε ότι το πολυτιμότερο επάνω στον κόσμο, επάνω στην οικουμένη, διεμέ είναι το δάκρυ τούτο που έφερες τώρα. Ναι, Κύριε, αξιώσε μας και μας τους αμαρτωλούς να χύσουμε ένα δάκρυ μετανοίας ειλικρινούς και να μας δεχθήσεις τον κόσμο τούτον ως παιδιά σου και στην επουράνιον σου βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.